Βλέπουμε κάτι. Φοβήθηκα από ένα μπακ του παιχνιδιού. Γεια σου, γείτονα 2. Beta version 0.0. Σε αυτή τη φάση έχω χάσει το μέτρημα στα πόσο Hello Neighbor games έχουν βγει. Γράφει 2. Έχουν βγει τουλάχιστον 15. Αλλά αυτό γίνεται όταν βγάζεις α1, α2, α3 με τα beta 1, beta 2, beta 3. Δεν είναι ανάγκη νομίζω να σας εξηγήσω τι είναι το Hello Neighbor. Από ένα απλό indie game προσπαθεί να φτάσει AAA title, με τόσα versions δεν νομίζω να τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά έχουμε την beta πριν την κυκλοφορία εδώ πέρα και αυτός είμαι εγώ, ο πρωταγωνιστής, ο δημοσιογράφος με αυτή την πανέμορφη κάμερα που την χάσαμε μόλις τώρα. Και δες πόσο γλιτώσαμε πριν πεθάνουμε. Μπορούσε να τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Μπορούσαμε να πάμε να πέσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Τέλος, game over. Η αλήθεια λέγεται φοβήθηκα εδώ. Αυτό νομίζω ότι ήταν πραγματικό και με κοιτούσε. Και να δούμε αυτά τα στοιχεία τι έχουμε εδώ. Ο ένας κράου έκλεψε ένα παιδάκι. Αυτό εδώ. Το βρήκα! Μυστήριο λύθηκε! Τελείωσε! Πάμε σπίτι! Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να το καταγράψω αυτό. Είναι bait για το crowd για να το κλέψει. Αλλά το πρόβλημα μας είναι ότι η κάμερα μας έμεινε εκεί πάνω. Κινητό δεν έχουμε φιλαράκι, είναι 2022. Γενικά τα Hello Neighbor παιχνίδια είναι πολύ διάσημα. Να σου σπάνε λίγο το μυαλό. Δηλαδή τις περισσότερες φορές που έχω τερματίσει έχω δει ένα playthrough για να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί μερικά πράγματα δεν βγάζουν απολύτως νόημα. Και με κάθε beta, αλφα έκδοση αλλάζουν πράγματα. Έχουμε ένα κλειδί. Το κλειδί, φαντάζομαι το κλειδί χρησιμοποιείται εδώ, φίλε μου. Η κάμερα είναι εκεί. Το παράθυρο, ας το ανοίξουμε. Ωραία, και μπορώ να πιάσω την κάμερα. Αυτό σου ηχοστή ήταν. Μπορώ να πέσω απλά κάτω. Αυτή τη στιγμή όμως μπορεί να σπάσα κανένα μπόδι. Αλλά όλα καλά. Θέλουμε τρίποδο ή κάτι ή όχι. Ωραία, πού είναι. Έβγαλα κάτι φωτογραφία. Τι έβγαλα φωτογραφία. Πού πήγε. Νομίζω μας είδε. Μη μας κλέψει εμάς τώρα. Όπα. Φιλαράκι. Φιλαράκι, θα σε βγάλω. Θα σε βγάλω vlog. Θα σε βάλω στο YouTube! Θα σε κάνω expose! Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ που μ' άφησες να βγω από εδώ μέσα, γιατί δεν ήξερα πώς να βγω... Αυτό... Τι... Κοιμόμουνα! Αυτό ήταν ένα όνειρο, δηλαδή. Wayron Krups. So, ως δημοσιογράφος, πάμε σε μια μικρή πόλη όπου γίνονται μυστηριώδες πράγματα και εξαφανίζονται παιδάκια, όπως μας δείχνει. Και η αστυνομία φαίνεται να πίνει καφέ και να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να είναι η αστυνομία που κλέβει τα παιδάκια. Ή μπορεί να είναι αυτός ο κύριος εδώ. Η πόλη είναι σχετικά μικρή. Οι ύποπτοι είναι λίγοι. Θα βρει ο δημοσιογράφος αξιλούκος ή πώς το λένε αυτόν ποιος κλέβει τα παιδάκια. Ήρθαμε σε ένα από τα σπίτια που μας δείχνει όλους τους seeming παιδάκια. Οπότε φαίνεται σε αυτή την πόλη έχουν και διαφορετική προφορά. Μπορούμε να δούμε την αστυνομία τι κάνει εκεί πέρα. Ποιος άψε τα φωτά. Ποιος. Τι, αυτό, τι είναι αυτό, είναι το smartwatch μου. Νάτος ο γείτονας. Είναι ο πρώτος μας ύποπτος για τα παιδάκια. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει YouTube και να χρειάζεται editors και να τους κλέβει, να τους εκπαιδεύει ή να του κάνουν τα βιντεάκια του. Όχι, παιδιά, δεν το κάνω εγώ αυτό. Τι, μην κοιτάτε, σας παρακαλώ. Ωραία, ποιο είναι το σπίτι του γείτονα τώρα. Οπα, νομίζω... Τι, δεν μπορώ να πάω εδώ. Είναι φάση, όχι, δεν είναι full release game ακόμα. Δεν δικαιούσε να πας εκεί. Χρειάζεσαι το full game pass. Κύριε αστυνόμε, έχει ένα περίεργο κοράκι εδώ πέρα που παραενοχλεί κόσμο βραδιάτικα. Ω, κύριε αστυνόμε, γεια σας. Καλημέρα. Είμαι πολύ ψηλό παιδάκι εγώ. Με πέταξε.
Λέει, ήρθε στη σκηνή του εγκλήματος. Απογορεύεται. Γενικά, δεν ξέρω, εγώ πώς μπορούν να λείπουν 5-6 παιδάκια σε αυτή την πόλη. Καθώς βλέπω 6-7 χτίρια. Πόσα παιδάκια κάνουν εδώ πέρα. Α, και εδώ απογορεύεται. Συγγνώμη. Έχουμε εδώ, παιδιά, μια πιατέλα στην οροφή. Δεν ξέρω, είναι για να πιάνει καλά-καλά σήμα το κινητό μας. Γιατί εδώ πέρα, δες, πιθανόν να μην υπάρχει καμία αντένα εδώ κοντά. Παιδιά, ίντερνετ έχετε εδώ. Γι' αυτό μήπως εξαφανίζονται τα παιδάκια. Σσσ, παιδιά, μη μας ακούσει ο αστυνομικός. Να εξερευνήσουμε λίγο αυτό το σπίτι. Σε κάθε σπίτι τα κρέμονται. Είναι για να μην το ξεχνάνε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι κλειστό, παιδιά. Πες να μας δει εδώ. Όχι, εδώ είναι κουζίνα. Ωραία, αυτό εδώ είναι μια τουαλέτα και μπορείς να κρύβεσαι και να βλέπεις από εδώ μέσα. Επίσης, μπορείς να κάνεις και μπάνιο, αν θες. Στοιχείο νούμερο 5 εδώ. Και οπ. Αυτό τι είναι τώρα. Ουα, κύριε αστυνομέ! Δεν είμαι εδώ. Τελικά, παιδιά, μπορώ μια χαρά να πάω πάνω. Απλά δεν ξέρω αν σε κάποια φάση θα πέσω κάτω μέσα από μια τρύπα, γιατί δεν βλέπω απολύτως τίποτα που πάω. Κάνα φαναράκι, δεν έχω εδώ στη βαλιτσάκι. Όχι. Το βαλιτσάκι, παιδιά, είναι άδειο. Δεν ξέρω γιατί το κουμπαλάμε μαζί μας. Όλα καλά. Έχω μπει σε full detective mode. Κάτω από το πάτωμα. Κάτσε, θα με δει τώρα αυτός. Θα δει ένα κεφάλι να εξέχει από το πάτωμα. Όχι, ε. Αυτό είναι το κλασικό πράγμα στο Hello Neighbor. Δεν γίνεται χωρίς bugs. Δεν γίνεται χωρίς τέτοια πράγματα. Έχουμε και στοιχείο εδώ. Έχει ένα λαγουδάκι και ένα αρκουδάκι. Παρ' αυτά, έχουμε και αυτό που οδηγεί στο υπόγειο. Φαίνεται να είναι όμως κλειστό. Ωραία, παιδιά. Έχω έρθει στο σαλόνι. Εδώ βλέπω μία πόρτα η οποία... Όχι ρε μπρο, θέλω χρόνο για να την ανοίξω. Υπάρχει αυτό το κουδούνι, το οποίο αν το χτυπήσεις, πάει στην πόρτα και μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ. Έφυγε από εκεί. Έλα, 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 έλα. Δεν νομίζω να με αφήσει, παίζει να με προλάβει, παίζει να με προλάβει. Όχι! Πρόβα να πω! Δεν θα κρύψεις από μένα όλα αυτά! Έχω δει τα μάτια μου! Και έχουμε εδώ πέρα... Όχι το ξύλο ρε μπορώ, τι να κάνω το ξύλο. Αυτό εδώ το πράγμα θέλω, το crowbar θέλω, για να μπορέσω να ανοίξω την πόρτα προς το υπόγειο. Από εδώ και πέρα μας παίρνει εδώ, που το είδαμε πριν εμείς. Πολύ όμορφο το δέντρο, δεν ξέρω τι. Τι, κατεβάσαμε, βρήκαμε το κοριτσά. Α, περίμενε, γι' αυτό πήραμε το crowbar, ε. Λες πόσο μικρό είναι το crowbar στο βαλιτσάκι μας. Κάτσε τώρα να ανοίξουμε αυτή την πόρτα που είχαμε στο αρχικό σπίτι. Να δούμε τι έχει εδώ. Έχει κάμερα και οθόνη. Άρα πρέπει κάπου τώρα να τα σετάρουμε αυτά. Σε ό,τι φαίνεται το κοριτσάκι το βρήκαμε όντως. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Μπορεί το παιχνίδι να το έχει δει. Μήπως την κάμερα πρέπει να την σετάρω κάπου. Εδώ και να βλέπω ποιος θα πάρει το κοστούμι. Τώρα που είναι και η νύχτα, να κάτσω εδώ. Κάτσε να δούμε ποιος θα είναι εδώ μέσα κάτω τώρα. Περίμενε. Μήπως θα βγει από το πλυντήριο. Από την άλλη, για να βγει αυτός πρέπει να έχει bait, έτσι. Αλλά bait δεν έχουμε. Θέλει κανείς, παιδιά, να πάει για bait εδώ μέσα. Παιδιά, μπορώ να πάω για ύπνο. Δεν ξέρω πώς, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπως βρήκα και δεύτερο παιδάκι. Μπορεί το παιχνίδι να σε φάσει καλά. Εσύ τώρα μου βάζεις κάμερες όπου να είναι. Ας το... Να τους! Τι κοιτάς? Γεια, είμαι ο... Δεν θέλει να μιλήσει, ε. Αχα, βρήκαμε το σπίτι του. Άρα στο σπίτι του μπορεί να είναι και το τελευταίο παιδάκι. Ξέρεις τι, γιατί να μην πάμε απλά να το χτυπήσουμε πόρτα, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις? Γιατί κατευθείαν κάμερες και πράγματα. Sir, hello, anybody home? Σας έχω δει όμως. Σας έχω δει ότι είστε μέσα και κρύβεστε. Ωραία, κάτι μου λέει ότι πρέπει να ανεβούμε από εδώ
Είναι πολύ καλά φτιαγμένο εδώ να το σκαρφαλώσουμε. Κάποιο κλαίει εδώ μέσα, παιδιά. Έχει πόρτα, αλλά δεν μπορεί να την ανοίξω, ε. Το ακούω το παιδάκι. Ρε γείτονα. Δεν τρέπεσαι, ρε μπρο. Τους πληρώνουμε τους editors εμείς. Όχι, τους απαγάγουμε και τους βάλουμε να κάνουν edit, ρε. Υπάρχει και αυτή η μεριά. Α, έτσι μπαίνεις μέσα. Οκ. Okay. Το δέντρο ήταν G-bait, παιδιά. Και έτσι είμαστε στο σπίτι του γείτονα. Τώρα αυτός έχει το κλειδί για εδώ, θες να μου πεις. Για να δούμε τι έχει γίνει εδώ με τα clues. Πρέπει να βρούμε τον τύπο με το κλειδί, όπου αντιφαίνεται, που είναι ο γείτονας του γείτονα. Πολύ εύκολο είναι να το ανοίξει απλά αυτό και εκεί είναι το κλειδί. Κάτι είτε θα έχει κανένα σκύλο εδώ τώρα και θα μας αρπάξει. Οπ, yep, έχει σκύλο, έχει σκύλο, έχει σκύλο. Καλά, ξέρεις τι. Σιγά που δαγκώνεις εσύ δηλαδή, ένα κλότσο είσαι. Καλησπέρα, κυρία. Τίποτε για σκυλιά έχουμε. Ωραίο το κρουασάν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τρώει. Μπορώ να μπω ελεύθερα εδώ? Από ό,τι φαίνεται. Τελικά, παιδιά, όχι, δεν μπορώ να μπω ελεύθερα. Παράνομο είναι τελικά. Και έχω κρυφτεί στην τουλάπα. Κάτσε, έχω βάλει ξυπνητήρι μέσα. Θα χτυπήσει? Δεν ξέρω. Ω, να το, δέστε. Θα πάει να το σβήσει τώρα. Δεν μας έχει δει ακόμα. Εμείς θα μπούμε από πίσω της. Πολύ ωραία. Θέλω το κουρασάν. Mine. Ωραία, κάτσε. Πού είναι το πσκύλι? Πού είναι το κουρασάν μου? Θέλω το κουρασάν. Θες αυτό? Πάρ' το. Το κουρασάν, ρε. Το κουρασάν, μπρο. Δεν θέλεις το κουρασάν? Δεν σου αρέσει το κουρασάν? Το κλειδί εγώ θέλω μόνο. Θα σου το βάλω, ξέρεις πού. Ωραία, τι θέλω το κουρασάν? Μπορείς να μου εξηγήσεις τότε? Κάτσε να δούμε τι παίζει. Δεν έχουμε έξτρα στοιχείο. Τώρα αυτό εδώ φαίνεται να κάνει, παιδιά, εδώ αυτό. Το άνοιξα. Α, καλά. Τι δεν έχει ο κύριος? Ωπα ρε μπρο, τι αμαξάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν μας έχει δει. Δεν είμαι εδώ μέσα. Στην ντουλάπα μην κοιτάς. Στην ντουλάπα μόνο ρούχα υπάρχουν, όχι ανθρώποι. Α, γι' αυτό θέλουμε το. Τι είναι αυτό εκεί μέσα, ρε μπρο? Κάποιος κλαίει. Εδώ πάνω κλαίει. Περίμενε. Αυτό εδώ χρειάζομαι. Είναι κάτω ο γείτονας. Μπορώ να το ανοίξω, να προλάβω αυτό πριν με πιάσει ο γείτονας. Όχι, ρε μπρο, θέλει και σπρόξιμο. 15 κιλά μπόρτα, τίποτα είναι. Έχουμε βρει και το μπάνιο του τύπου. Μ' αρέσει. Δεν σε κοιτάω όταν κάνεις μπάνιο. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, φίλε γείτονα. Έλα, φίλε, όχι τώρα. Όχι, δεν θα με πιάσεις. Είμαι, I'm too quick. Κάνω και shortcut. Θα κλείσω και την πόρτα. Δεν έγινε ποτέ τίποτα εδώ. Δεν με βλέπεις πίσω από τα κουτιά. Δεν υπάρχω. Απλά του χαλάω μερικές μπόρτες και δεν ακούς καθόλου το ξύλο να κάνει κρακ τώρα. Κάπου μπήκαμε. Έχει κλου εδώ. Κλάμα έρχεται από πάνω ή πίσω από εδώ? Μήπως είναι κρυφή πόρτα? Oh no. Πυροσβεστήρας πάλι. Το κεφάλι. Μήπως είναι το κεφάλι που είναι κάτω? Το οποίο πρέπει να πάρουμε κλειδί από το... Έχει και εδώ κεφάλι. Άρα μπορεί να υπάρχουν δύο κεφάλια για να ανοίξει κάτι. Το ένα κεφάλι ξέρουμε που είναι. Να σου πω, αντέχεις μέχρι το επόμενο βίντεο? Να μην βγει μισή ώρα. Εντάξει, θα περιμένεις 2-3 μήνες ακόμα εκεί πέρα. Σε κλουβί, σε έχει, εντάξει. Δεν σε ταΐζει, δεν σε ποτίζει. Μια χαρά περνάς. Κάντε και ένα edit καλό, ρε. Μπας και σε αφήσει έξω.